Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μέσα σε αυτή την τόσο μαύρη ημέρα, με αυτή τη μαύρη επικαιρότητα που όλοι πονάμε, που πήγαμε πάνω, είδαμε απίστευτες σκηνές, συμπαραστάθηκε ο καθένας από εμάς όπως μπορεί, αλλά αυτοί οι άνθρωποι θέλουν απαντήσεις και θέλουν όλοι μας να προσευχόμαστε, αλλά και ένα κράτος να προλαμβάνει και να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε σήμερα εξέλιξη με το θέμα των Αγίων Ισιδώρων και του πατρός Δημητρίου Λουμπασάκη. Πνευματικά το παιδιά όπως ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρη Βαβακούση, εξαιρετικά παιδιά, πήγανε κάτω στην Κρήτη και τον συναντήσανε στο προφήτη Ηλίας, στο τάφος Βενιζέλων όπου λειτουργεί πλέον. Και μετά βεβαίως σχολίασαν το ότι πήγαμε και κάναμε όλο το ταξίδι να δούμε το πνευματικό μας, ο οποίος έχει κρατήσει την αξιοπρέπειά του κρατώντας τη σιωπή του όλο αυτόν τον καιρό, του οποίου του έληξαν την απόσπαση και δεν τον ανανέωσαν ποτέ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γυρίσει πίσω στους Αγίους Ισιδώρους. Ότι κάνουν ολόκληρο ταξίδι πλέον τα πνευματικά του παιδιά για να τον δουν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δείχνει το μεγαλείο της ψυχής και του ίδιου, αλλά και την αγάπη και την ευσέβεια των παιδιών. Όλοι εύχονται και προσεύχονται έτσι ώστε ο Παπαδημήτρης να γυρίσει τα συντομότερα δυνατόν στους Αγίους Ισιδώρους. Χρειαζόμαστε τέτοιες φωνές, χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους, ειδικά σε δύσκολες εποχές, να μας εμψυχώνουν και να μας δυναμώνουν. Να είστε καλά, με τη δύναμη του Τιμίου και του Ζωοποιού Σταυρού.